Έρημη πόλη θυμίζει Λευκοσία και άλλε περιοχέ στην Κύπρο από τι 6 το απόγευμα τη Τρίτη, όταν και τέθηκαν σε ισχύ τα μέτρα περιορισμού τη κυκλοφορία με στόχο την παρεμπόδιση τη εξάπλωση του κορονοϊού. Το μέτρο που θα διαρκέσει μέχρι τι 13 Απριλίου προβλέπει συγκεκριμένε εξαιρέσει για τι οποίε απαιτείται έγκριση μέσω SMS ή με συμπλήρωση εντύπων. Η έγκριση θα έχει ισχύει για διάστημα τριών ωρών από την ώρα τη έκδοσή τη. Εάν δεν υπάρξει πλήρη συμμόρφωση με τα μέτρα, το επόμενο βήμα θα είναι η απαγόρευση κυκλοφορία χωρί εξαιρέσει, υπογράμισε ο πρόεδρο τη Κυπριακή Δημοκρατία Νίκο Αναστασιάδη με μήνυμά του στο Twitter. Την ημέρα τη έναρξη ισχύω τη απαγόρευση κυκλοφορία στην Κύπρο, δύο νεκροί προσθέθηκαν στη λίστα των θυμάτων τη πανδημία, ανεβάζοντα το συνολικό αριθμό των θυμάτων στα τρία. Πρόκειται για 63χρονο Βρετανό υπήκο, μόνιμο κάτοικο Κύπρου με υποκείμενα νοσήματα, και 58χρονο Κύπριο, χωρίς ιατρικό ιστορικό. Παράλληλα, ανακοινώθηκαν 8 νέα κρούσματα, με τι επιβεβαιωμένες περιπτώσει στην Κύπρο να ενέρχονται συνολικά σε 124. Στα κατεχόμενα έχουν καταγραφεί 40 κρούσματα.